Κάποιοι κρίθηκαν ένοχοι για τις πράξεις τους. Το πλήρωσαν με την ελευθερία τους. Όταν γυρίσουν κοντά μας, ένοχοι θα είμαστε εμείς, αν τους στιγματίσουμε. Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων, ο Ονίσιμος. Επιστρέψαμε λοιπόν και πάλι στο δεύτερο μισό της εκπομπής μας. Τηλέμαχοι, έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο μαζί μας σήμερα, τον κύριο Αργύριο Νταλιάνη. Είναι μέλος της Επιτροπής ενός νέου κομματικού σχηματισμού. Θα του δώσουμε τη δυνατότητα να μας μιλήσει ο ίδιος για αυτή την κίνηση, την πρωτοβουλία. Κύριε Νταλιάνη, καλώς ήρθατε και ευχόμαστε κάθε καλό στην προσπάθειά σας αυτή. Είναι δεύτερη φορά που τον έχουμε κοντά μας και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Καλώς ήρθες, φίλε Αργύρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Σταμέλο και τον Τηλέμαχο για την ευγενική πρόσκληση. Είναι η δεύτερη φορά, όπως ανέφερε και ο Τηλέμαχος, που είμαι στο φιλόξενο στούντιο του High TV. Την προηγούμενη φορά ήμασταν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, ως υγειονομική σε αναστολή και εκτός υπηρεσίας για πολλούς μήνες, σε κατάσταση ουσιαστικά ανέχειας, σε κατάσταση απομόνωσης από τον κοινωνικό περίγυρο και απαξίωσης από τον κρατικό μηχανισμό, ακόμα ουσιαστικά και από το κοινωνικό κομμάτι, το κοινωνικό κράτος θα λέγαμε, το οποίο έπρεπε να υπάρχει σε τέτοιου είδους έκτακτες περιστάσεις, ακόμα και από αυτό ήμασταν αποκλεισμένοι. Κύριε Νταλιάνη, έχουμε μπροστά μας τις εκλογές που έρχονται. Ελπίζουμε να ανακοινωθεί και το πότε ακριβώς περιμένουμε, γιατί ακόμα είναι στον αέρα όλο αυτό. Εν πάση περιπτώσει, το βέβαιο είναι ότι θα γίνουν κάποια στιγμή. Πώς βλέπετε τα πράγματα εσείς ως ενότητα, οι στόχοι που πιθανώς έχετε θέσει ως σχηματισμός. Και η αφετηρία σας, πώς ξεκινήσατε, ναι. Πώς ενωθήκατε. Γιατί από πολλούς το είχα ακούσει ότι να ενωθούν πολλοί έτσι, από τον πατριωτικό χώρο ή από άλλους χώρους μικρά κόμματα για να φτιάξουμε κάτι το οποίο θα μπορέσει να χτυπήσει τα μεγάλα. Αν δεν κάνω λάθος, αποτελείτε μια συλλογικότητα, μάλλον αποτελείστε από συλλογικότητες. Μοιράζεστε κοινούς στόχους. Βέβαια. Ουσιαστικά η ενότητα ή η δημοκρατική πατριωτική ενότητα, όπως είναι ο πλήρης τίτλος της παράταξης, συναποτελείται από 22 επιμέρους προσπάθειες, πολιτικές, πολιτικά κόμματα, συλλογικότητες, κάποιες κινήσεις πολιτών και όχι μόνο, και από κάποιες προσωπικότητες. 22, έχω εδώ τα ονόματα, μπορώ να τα αναφέρουμε κάποια μοιραστώ. Από αυτά, έτσι. Βεβαίως. Είναι η αλήθεια, το οποίο είναι το πολιτικό, θα λέγαμε, σκέλος, ο πολιτικός φορέας του δικτύου ελληνισμού. Το δίκτυο ελληνισμού είναι γνωστό σε αρκετό κόσμο ως μια δεξαμενή σκέψης, ως ένας πολιτιστικός, κοινωνικός, πνευματικός φορέας μέσα στον χώρο της κοινωνίας. Το πολιτικό κομμάτι, ο πολιτικός φορέας του δικτύου είναι η αλήθεια. Μαζί με το δίκτυο, λοιπόν, είναι ένας από τους σημαντικούς πυλώνες της προσπάθειας αυτής. Έχουμε την Εθνεργευσία, όπου είναι ο κύριος Γεωργιλάς επικεφαλής. Είναι η παράταξη την οποία ίδρυσε ο αείμνηστος στρατηγός Αϊφαντής. Κινείται, νομίζω, μέσα στο κομμάτι περισσότερο του πατριωτικού, θα λέγαμε, κοινωνικού κράτους. Έχουμε από αυτούς τους ανθρώπους, ας το πούμε έτσι, τον στρατηγό Αϊφαντή, έχουμε την παρακαταθήκη να συνεχίσουμε την μεγάλη ιδέα που είχε ο ίδιος να ενώσει τον πατριωτικό χώρο, ο οποίος, όπως γνωρίζουμε, είναι κατακερματισμένος. Και συν την Εθνεγερσία έχουμε, ας το πούμε έτσι, επίσης κάποιες άλλες παρατάξεις, όπως είναι το Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα, έχουμε την Ένωση των Ελλήνων, έχουμε το Κίνημα Ελευθερία, έχουμε τις κινήσεις πολιτών Έγινας Περιστερίου, τα κινήματα της Πλατείας Συντάγματος, έχουμε το Κίνησα, το Πανελλήνιο Προοδευτικό Κίνημα, την Πνίκα 21, τους Πολίτες Μαραθώνα, Πρωτοβουλία Ενότητας, στελέχη Νεολαίας ΑΝΕΛ, στελέχη του Δίκη, του πρώην Δίκη τέλος πάντων,
της πρώην Πατριωτικής Εισπύρωσης, της Περιφερειακής Ένωσης, στελέχη της ΕΣΔΟΓΕ, στελέχη υγειονομικών και από την Αθήνα και από την Περιφέρεια, αρκετοί συνάδελφοι οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι κάθε αγώνας ο οποίος είναι περιθωριακός, είναι αγώνας όμως με ουσία, με αξίες και με ήθος, θα πρέπει με αυτό διδάξει τουλάχιστον ιστορία, έτσι, και όχι μόνο στην Ελλάδα και σε διάφορα άλλα κράτη, θα πρέπει να μετατρέπεται, να μεταμορφώνεται σε αγώνα πολιτικό. Διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο κανείς μπορεί να υποστηρίξει στεναρά τις θέσεις του. Να μην ξεχνάμε ότι ο Νέλσον Μαντέλα ήταν ένα κίνημα, ας το πούμε έτσι, περιθωριοποιημένων ανθρώπων στην Νότια Αφρική, συγκεκριμένα των Μαύρων. Ο αγώνας αυτός μετατράπηκε από ένα κοινωνικό αγώνα, από ένα, θα λέγαμε, ένα κοινωνικό μανιφέστο, σε έναν αγώνα ο οποίος τελικά ήταν πολιτικός και ανέλαβε την εξουσία. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, στην Κούβα, ο Φιντελ Κάστρο. Δεν σημαίνει ότι όλοι αυτοί που προανέφερα έχουν την ίδια ιδεολογία με την οποία και εμείς, ας το πούμε, αυτή τη στιγμή, την οποία εμείς αυτή τη στιγμή προτάσουμε, διαφορετικές ιδεολογίες, όμως ίδια πορεία. Οπουδήποτε υπάρχει, ας πούμε, αδικία, οπουδήποτε υπάρχει κοινωνική ανισότητα, οπουδήποτε υπάρχει καταστολή, γεννιούνται νέα κινήματα, νέες, ας το πούμε, πολιτικές πλατφόρμες, οι οποίες με πολιτικό τρόπο θα υποστηρίξουν στεναρά τις απαιτήσεις, τα αιτήματα του παρόντος και του μέλλοντος. Τώρα μου δίνετε έτσι την αφορμή να σας ρωτήσω τι είναι αυτό που ενώνει όλους εσάς. Βεβαίως. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μας χωρίζει. Δυστυχώς η πανσπερμία και θα λέγαμε αυτός ο κατακαιρματισμός μέσα στον πατριωτικό χώρο, μέσα στον χώρο της δημοκρατικής, θα λέγαμε, πατριωτικής παράταξης, της ευρείας δημοκρατικής πατριωτικής παράταξης, και λέμε δημοκρατικής πατριωτικής γιατί θεωρούμε ότι το δημοκρατικής αποκλείει ακραίες φωνές, ακροδεξιές και ακροαριστερές, και το πατριωτικής ουσιαστικά αφορά όλους αυτούς τους απλούς ανθρώπους που πιστεύουν ότι εδώ είναι η πατρίδα τους, που πιστεύουν ότι εδώ είναι ο χώρος στον οποίο, να το πούμε έτσι, ανήκουν. Πατρίδα, ουσιαστικά, η μόνιμη πατρίδα μας δεν είναι εδώ. Έτσι. Η μόνιμη μας πατρίδα, όποιος πιστεύει, είναι κάπου αλλού. Αλλά, τουλάχιστον συμβατικά, για τα χρόνια τα οποία ζούμε, η πατρίδα μας σαν Έλληνας είναι εδώ. Φυσικά υπάρχει και ο ελληνισμός του εξωτερικού που έχει κάνει πατρίδα του, αν θέλετε, τις άλλες χώρες, τον τόπο διαμονής, αλλά η πατρίδα της καρδιάς είναι εδώ, είναι η Ελλάδα μας. Αυτό λοιπόν που μας ενώνει είναι ουσιαστικά η έννοια της πατρίδας, η έννοια των θεσμών που θα πρέπει να υπάρχουν σε μια τέτοιου είδους, ας το πούμε έτσι, σε ένα τέτοιο κράτος, σε μια τέτοιου είδους πατρίδα. Και τι είναι αυτό ουσιαστικά το βασικό? Το βασικό είναι ότι θα πρέπει να έχει μια χώρα τέτοια, μια εθνική ανεξαρτησία, θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη, θα πρέπει να έχει μια οικονομία η οποία να μπορεί να εξασφαλίζει σε όλους τους πολίτες της χώρας κάποια βασικά, ούτως ώστε να ζήσουν και να ζήσουν καλά. Τι άλλο μας ενώνει? Μας ενώνει ότι εμείς πιστεύουμε στη συνεργασία, αλλά όχι στην παγκοσμιοποίηση, με την κακή έννοια του όρου, με την ισοπαίδωση δηλαδή των εθνών, με την ισοπαίδωση των ανθρώπων, τον κατακαιρματισμό τους και την χειραγώγηση από κάποιους ισχυρούς, που δεν είναι καν κάποιες χώρες, αλλά είναι κάποια συμφέροντα, μεγαλοσυμφέροντα, θα λέγαμε, γεωκτημόνων της σύγχρονης εποχής, πλειοκτητών της σύγχρονης εποχής, φεουδαρχών της σύγχρονης εποχής. Λοιπόν, τι άλλο μας ενώνει? Μας ενώνει ουσιαστικά θέματα τα οποία είναι, νομίζω, σε όλο τον ελληνικό λαό πάρα πολύ, θα έλεγα, φλέγοντα. Όπως είναι, παραδείγματος χάρη, το θέμα το μεταναστευτικό. Όπως είναι το θέμα της μετονομασίας των Σκοπίων σε Βόρεια Μακεδονία.
όπως είναι το κυπριακό ζήτημα, όπως είναι η ελληνική ΑΟΣ, όπως είναι η εξόρυξη των υδρογονανθρακών και των μεγάλων κοιτασμάτων τα οποία έχει η Ελλάδα. Μας ενώνουν πάρα πολλά, τα οποία ουσιαστικά θα έλεγα όλο αυτό το χρονικό διάστημα που συζητούμε με όλες αυτές τις παρατάξεις, τις συλλογικότητες, όλα αυτά τα χρόνια δεν μπορούσαν αυτά τα θέματα, τα κοινά θέματα, να μπουν στο τραπέζι, διότι υπήρχε μια δυσπιστία, υπήρχε μια καχυποψία και υπήρχε αρκετός εγωισμός. Νομίζω έχει γίνει... Να σας διακόψω εγώ πάντως, έτσι είμαι λίγο καχύποπτος. Όταν λέτε, ας πούμε, για την οικονομία να εξασφαλίζει λίγα καλά σε όλους, αυτό μπορεί να έχει διαφορετικές ερμηνείες 200. Δηλαδή από κομμουνισμό μέχρι έναν καπιταλισμό ο οποίος θα χρησιμοποιεί με έναν βασικό μισθό τους πόλους και θα έχει πολύ ελάχιστο στην κορυφή. Δηλαδή είναι γενικόλογο. Δηλαδή για να παρακολουθήσω, για να ακολουθήσω το σχήμα σας θα πρέπει να μου δώσετε κάτι πιο συγκεκριμένο. Εγώ θα προσέθετα στην παρατήρηση του φίλου τηλέμαχου την ερώτηση ότι οι πιθανές διαφοροποιήσεις των συστατικών μελών σας σε θέματα ιδεολογικά, κατευθύνσεως δηλαδή το πώς θα ακολουθηθεί, τι οδός θα ακολουθηθεί για να επιτευχθεί ο κάθε στόχος από αυτούς που αναφέρατε, αν θα πιθανώς να οδηγήσουν αργότερα σε κάποια ρήξη εντός του κόμματος. Γιατί θα υπάρξουν κάποιοι πολίτες οι οποίοι θα σας εμπιστευτούν την ψήφο σας με σκοπό να υλοποιηθούν τα προτάγματα τα οποία φαίνεται μπροστά ως στόχους. Όμως, μπορείτε να καθορίσετε τις οδούς πολιτικής οι οποίες θα ακολουθηθούν ώστε να υλοποιηθούν αυτά. Βεβαίως. Καταρχάς, αυτό που ήθελα να τονίσω είναι ότι εδώ ένας βασικός και πρωτότυπος, θα έλεγα, τρόπος άσκησης της εξουσίας και της διοίκησης από τη συγκεκριμένη προσπάθεια, η οποία θα έλεγα ότι είναι αρκετά φιλόδοξη και είναι και μοναδική, είναι η συλλογική εξουσία. Η συλλογική ηγεσία, η συλλογική διοίκηση. Δεν υπάρχει ένας αρχηγός, υπάρχουν από όλες αυτές τις ομάδες ένας εκπρόσωπος, όπου ένα συμβούλιο, θα λέγαμε εθνικό συμβούλιο, συναποφασίζει με δημοκρατικές διαδικασίες, ψηφίζει όπου χρειάζεται να ψηφίσει. Ουσιαστικά μπορεί να μην χρειάζεται καν ψηφοφορία, γιατί οι αποφάσεις πολλές φορές λαμβάνονται ομοφόνος. Αυτό είναι λοιπόν η ασφαλιστική δικλίδα, ούτως ώστε να μην υπάρχει αυτή η διάσπαση. Διότι αν δείτε το ιστορικό παρελθόν, μεγάλες παρατάξεις, κόμματα, πείτε το όπως θέλετε, ακόμα και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ κτλ., βλέπουμε ότι είναι αρχηγοκεντρικά κόμματα. Δεν υπάρχουν όλες αυτές οι συνιστώσεις που υπάρχουν, ουσιαστικά θάβονται, υποδαβλίζονται, εξαφανίζονται μέσα στην κομματική πειθαρχία του ενός και πραγματικά είναι ό,τι πιο φασιστικό το να αποφασίζει ο ένας και να περιμένει από όλους τους υπόλοιπους να δεχτούν την αποφασή του, χωρίς, ας το πούμε έτσι, να υπάρχει έστω μια διαβούλευση. Εδώ υπάρχει μια συλλογικότητα στις αποφάσεις, μια δημοκρατικότητα και δεν υπάρχει από κανέναν η διάθεση να χαθεί αυτό το αγαθό, δηλαδή το δημοκρατικός αποφασίζει. Στο μοντέλο οργάνωσης του κόμματος δεν υπάρχει μια κατάληξη σε ένα πρόσωπο το οποίο θα προσωποποιεί ουσιαστικά τις αποφάσεις του κόμματος. Θα έχετε επιτροπή. Τι ορίζει το καταστατικό σας? Το καταστατικό ορίζει ότι υπάρχει διοικούσα επιτροπή, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους όλων αυτών των συλλογικοτήτων και των οργάνων που σας ανέφερα προηγουμένως, των κομμάτων που σας ανέφερα προηγουμένως. Εάν η παράταξη αυτή προχωρήσει στο να το πω έτσι, να πάρει ένα ποσοστό, προχωρήσει αρκετά, δηλαδή να μπει μέσα στη Βουλή, εκεί θα πρέπει, ορίζει ο νόμος, θα πρέπει να υπάρξει κάποιος αρχηγός. Αυτό είναι το πιο εύκολο, το πιο απλό. Το πιο δύσκολο είναι να φτάσει κανείς στη διαδικασία, όλοι αυτοί οι άνθρωποι να συναποφασίζουν σχεδόν ομόφωνα. Και έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο σύγκλησης. Είναι απίστευτο πραγματικά. Όταν ο Έλληνας βρεθεί να το πω έτσι, του γκρεμού και να το πω έτσι, δυστοπικών καταστάσεων, όπως αυτές που συμβαίνουν σήμερα, βλέπουμε ότι συγκλίνει και συναποφασίζει πολύ 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 ευκολότερα, με πολύ πιο εύκολο τρόπο από ό,τι παλιά. Αυτό που ήθελα όμως να πω και για τον κόσμο, είναι ότι εδώ που έχει φτάσει δυστυχώς
σύγχρονη, να το πω έτσι, πολιτική κατάσταση στον τόπο, που τον έχει ουσιαστικά τον τόπο αλώσει, τον έχει διαλύσει, έχει καταστρέψει τις βασικές δομές. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να πετύχουμε, ένα μεγάλο στοίχημα, και πραγματικά να ξέρετε ότι δεν υπάρχει και άλλη επιλογή. Δηλαδή, ο κόσμος αυτή τη στιγμή νομίζω ότι έχει ως μονόδρομο τη λύση της ενότητας, τη λύση της δημοκρατικής, πατριωτικής ενότητας. Και από εκεί και πέρα, αυτό που μπορούμε εμείς να εξασφαλίσουμε είναι να παλέψουμε, να την κρατήσουμε την ενότητα όσο το δυνατόν πιο ενωμένη. Δεν μπορεί κανείς να πει αν αύριο μεθαύριο υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν συμφωνούν και μπορούν να φύγουν. Φυσικά και θα υπάρξουν άνθρωποι που θα έρθουν και άνθρωποι που θα φύγουν. Έτσι συμβαίνει παντού, σε οποιοδήποτε φορέα. Αυτό όμως που μπορούμε να πούμε είναι ότι υπάρχει μια αραγής, συμπαγής και θα έλεγα δημοκρατικά συναποφασισμένη και πολιτική, αλλά και βάση μέσα στο κόμμα, μέσα στην παράταξη αυτή, όπου δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει, ότι ο κόσμος που θα μας εμπιστευτεί, πιστεύω ότι θα εμπιστευτεί κάτι στιβαρό, κάτι σοβαρό, κάτι με προοπτική, κάτι το οποίο είναι μεταπολιτικό, κάτι το οποίο είναι ουσιαστικά από το μέλλον, θα έλεγα, ερχόμενο και όχι από το παρόν. Δεδομένου του λίγου χρόνου που διαθέτουμε για να επικοινωνήσουμε προς τους τηλεθεατές τις πολιτικές του κόμματος και τις προτεραιότητες του, αν συνοψίζετε σε τρία, αν θέλετε πέντε, αν σημεία, μπορείτε να συνοψίσετε, ποια θα ήταν αυτά στα οποία βάζετε περισσότερο βάρος ως επιτροπή? Βεβαίως. Και θα απαντήσω και στο τηλέμαχο, στην ερώτηση του τηλέμαχου που είπα προηγουμένως, ίσως δεν ήταν τόσο ευκρινές, ας το πούμε έτσι, το συγκεκριμένο, ας το πούμε, επιχείρημα, η συγκεκριμένη θέση. Εμείς θέλουμε αυτή τη στιγμή ο κάθε Έλληνας να έχει τουλάχιστον ένα κομμάτι ψωμί, να έχει ένα σπίτι, να μπορεί να μείνει, να έχει μια δουλειά, να μπορεί ουσιαστικά να εργαστεί. Αυτό είναι το μίνιμουμ. Γιατί ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει ανεργία η οποία είναι ψηλότερη από το 25%. Υπάρχει αυτή τη στιγμή κόσμος που είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας που αγγίζει το 20-25%. Να μην υπάρχουν δηλαδή αυτές οι τεράστιες ανισότητες. Αυτό είναι ο πρώτος στόχος. Να μπορέσουμε δηλαδή να εξαφανίσουμε τη φτώχεια. Να μπορέσουμε να εξαφανίσουμε την ανεργία. Να μπορέσουμε να εξαφανίσουμε την ανέχεια. Ένας στόχος, νομίζω, ο οποίος είναι εφικτός με μια ουσιαστικά ανακατανομή λίγο του πλούτου. Διότι όταν αυτή τη στιγμή κάποιος πληρώνει υπερκέρδη και πληρώνει ουσιαστικά σε διάφορες εταιρείες και πολυεθνικές και εταιρείες, ας το πούμε. Για τώρα, στο ρεύμα αναφέρεστε. Βεβαίως, βεβαίως. Ολιγαρχών. Ωραία. Πληρώνει εταιρείες ολιγαρχών, πληρώνει επιχειρήσεις ολιγαρχών με τιμές και με κόστη τα οποία είναι, να το πω έτσι, δεκαπλάσια, εικοσαπλάσια, τριαγκονταπλάσια ουσιαστικά από το κόστος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό είναι άδικο και θα έλεγα ότι είναι παχθές από ένα σημείο και μετά. Θα κρατικοποιούσατε τη ΔΕΗ? Σίγουρα οι επιχειρήσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή... Το κομμάτι τουλάχιστον που είναι ιδιωτικό. Οι πυλώνες, κοιτάξτε, η ΔΕΗ έχει τρεις πυλώνες. Έχει ΔΑΔΜΙΕ, έχει ΔΕΔΙΕ και έχει και ΔΕΗ. Λοιπόν, τα ορυχεία. Τα μοναδικά που αυτή τη στιγμή δεν έχουν ιδιωτικοποιηθεί, αλλά πρόκειται να ιδιωτικοποιηθούν, είναι τα ορυχεία. Όταν κλείνεις, ας το πούμε έτσι, τα ορυχεία του Λιγνίτη, τι πας να κάνεις? Θα το εκποιήσεις κυρίως σε γερμανικά χέρια. Εκεί μάλλον προσανατολίζονται οι διοικούντες στο κράτος. Εγώ νομίζω κινέζικα, πάμε. Αλλά φανταστείτε όμως ότι οι πυλώνες αυτή τη στιγμή ενός κράτους είναι η ενέργεια, είναι το νερό, είναι ο στρατός, οι τηλεπικοινωνίες, τα αεροδρόμια και από εκεί και πέρα κάποιες άλλες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν, ας το πούμε έτσι, θα έλεγα πολύ σημαντικό και ευαίσθητο, θα έλεγα, χαρακτήρα μέσα σε αυτό που λέμε οικονομική, ας το πούμε έτσι, διάσταση της πολιτείας και της πολιτικής. Αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι αυτές οι συγκεκριμένοι πυλώνες δεν μπορούν να εκποιηθούν. Σιδηρόδρομοι, συγκοινωνίες, είδατε τι έγινε. Αττική Οδός, πέρσι το ξεχάσαμε, έπεσε, να το πω έτσι, για μερικές ώρες. Πάντα από τους χιόνι, ναι. Λοιπόν, και κοντέψαμε να θρηνήσουμε θύματα στην Αττική Οδό. Βγήκε ο στρατός μες στην Αττική Οδό. Στα τρένα, προσφάτως. Τραγωδία. Γιατί το ίδιο το κράτος εκποίησε αντί πινακίου φακής
τους σιδηροδρόμους με ουσιαστικά σύμβαση, με μια σύμβαση με την Τρένο ΣΕ, ότι σε περίπτωση που σημείται οτιδήποτε δεν έχει καμία ευθύνη. Μιλάμε δηλαδή για σκάνδαλα τα οποία είναι τεράστια. Για να απαντήσω όμως και στον Τηλέμαχο και στα μέλο, στον κύριο Παπαβασιλείου, θα ήθελα να πω, δεν γνωριζόμαστε τόσο πολύ, τον Τηλέμαχο είμαστε λίγο πιο γνωστοί, θα ήθελα να πω ότι αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει κατά κύριο λόγο είναι να μην υπάρχει αυτή η τεράστια ανισότητα μέσα στην ελληνική κοινωνία. Θα πρέπει όλοι να ζήσουν κανονικά, θα πρέπει να υπάρχει αυτάρκεια μέσα στην ελληνική κοινωνία. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να δανειζόμαστε και να μην εξάγουμε τίποτα και να εισάγουμε μόνο. Αυτό είναι ένα δεύτερο στόχο. Κοινωνικό άξιωμα, λοιπόν. Βεβαίως. Κοινωνικός κράτος. Και όταν λέω κοινωνικό κράτος, μιλάμε για έναν κοινωνικό ανθρωπισμό ή μια κοινωνία προσώπων. Εξατομικευμένη, προσωποποιημένη πολιτική σε κάθε πολίτη. Και όχι μια πολιτική η οποία θα είναι για συντεχνίες γενικότερα και για κάστες και για διάφορες, ας το πούμε έτσι, κομματικές, θα λέγαμε, φατρίες. Εδώ ο κάθε πολίτης έχει αξία για την ενότητα, για την δημοκρατική πατριωτική ενότητα. Επανέρχεται το κοινωνικό κράτος, επανέρχεται ένα κράτος το οποίο θα ασκεί έναν έλεγχο στις πολυεθνικές εταιρείες και στους ιδιώτες, όχι ασφικτικό, όχι να τους εξολοθρέψουμε και να τους διώξουμε, αλλά θα υπάρχει ένας έλεγχος, δεν υπάρχει μόνο το μονοπόλιο ότι εγώ ανεβάζω, κατεβάζω τις τιμές χωρίς να με ελέγχει κανείς. Μία ερώτηση για να κλείσουμε πολύ γρήγορα. Πού ένας τηλεθεατής που βλέπει τώρα την εκπομπή μπορεί να σας βρει, πώς μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας με το δίκτυο ενότητα ή κάποιος ο οποίος είναι επικεφαλής μιας ομάδας να συζητήσει μαζί σας και αν συμφωνείτε κι εσείς να ενταχθεί έτσι, να πάρει μέρος στην Παντριά. Βεβαίως. Απλώς να πω, συμπληρώνοντας λίγο ακόμα από το προηγούμενο, ότι τα εθνικά θέματα είναι μείζονος σημασίας για εμάς. Όσον αφορά την ΑΟΣ, όσον αφορά την εξόρυξη των υδρογόνων ανθράκων, όσον αφορά τα ναυτικά μίλια, τα οποία ουσιαστικά ορίζουν και τα σύνορά μας, όσον αφορά τις γερμανικές αποζημιώσεις. Ο συμπολίτης μας, ο οποίος ενδιαφέρεται για αυτή την προσπάθεια και θέλει και να μάθει περισσότερα και να τη στελεχώσει, μπορεί να μας βρει τόσο στα γραφεία τα οποία υπάρχουν στην Αθήνα, Γλάδστονος 3, στο δεύτερο όροφο. Θα έχουμε σύντομα και άλλα γραφεία. Αυτά είναι τα πρώτα τα οποία έχουμε ανοίξει. Και στη Θεσσαλονίκη, είναι στην περιοχή του Βαρδάρη. Έχουμε εκεί πέρα συνεργάτες με τους οποίους μπορούμε με ραντεβού να περάσουν κάποιοι ενδιαφερόμενοι και να μάθουν περισσότερα. Και στο διαδίκτυο υπάρχει ιστοσελίδα της παράταξης, η οποία είναι www.enotita.dp από το δημοκρατική-πατριωτική.gr. Έχουμε ιστοσελίδα στο Facebook, στο Twitter, στο TikTok, στο YouTube έχουμε δικό μας κανάλι, όπως επίσης σύντομα θα έχουμε και στο Viber και στο Instagram, όπως και στο Signal. Οποιοςδήποτε θέλει περισσότερες πληροφορίες μπορεί να με βρει και εμένα προσωπικά. Στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα εργάζομαι, εκεί είναι η εργασία μου, μπορεί να έρθει και να με βρει, να μιλήσουμε, να συζητήσουμε από κοντά και να γνωρίσει και τα υπόλοιπα μέλη της παράταξης. Τις ώρες που δεν εργάζεστε. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Αργύρη Νταλιάνη που ήταν μαζί μας, καρδιολόγος, μέλος του Ενότητα, και τον Σταμέλο Παπαβασιλείου, διεθνολόγο και πολιτικό αναλυτή. Ευχαριστήσουμε και τους τηλεθεατές μας και την επόμενη Τρίτη πάλι μαζί, 9 η ώρα, στο Hi TV.